Γεια σας. Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα πια αποδείχτηκε ότι είναι εντελώς ανίκανη ακόμα και στην αναζήτηση λύσεων και τον έλεγχο της εσχροκέρδειας μιας φούχτας νταβατζίδων της ενέργειας. Αποδείχτηκε ανίκανη ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πιέσει σε σχέση με την κυβέρνηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στο θέμα της ενέργειας, όπως είπα και σε άλλη ευκαιρία. Ανίκανη να πιέσει για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και την Ευρώπη και την Ελλάδα σχετικά, εκτός από τα ενεργειακά, σχετικά με τα οικονομικά, τα εθνικά και τα λοιπά κοινωνικά ζητήματα. Πρέπει να τονιστεί πάντως πως όσοι κυβερνητικοί βουλευτές από την περιφέρεια, από την επαρχία έχουν καθημερινή επαφή με τους ψηφοφόρους τους, έχουν μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Αντίθετα με αυτούς της Αθήνας, πιθανόν και της Θεσσαλονίκης, που αρκούνται στις δημοσκοπήσεις που μεταδίδουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται στο 23 έως 24%, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει περίπου τους μισούς βουλευτές του. Όπως τονίζουν άλλωστε πολλά πρώην και νυν στελέχη της παράταξης, αυτή η αποτυχία έχει όνομα και επώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τώρα τι αναμένεται από εδώ και πέρα? Η ανεργία να συνεχίσει να καλπάζει από το 16,3% που βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα, πάντα με βάση τα στοιχεία που έδωσε η κυβερνητική Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτονοήτως στην πραγματικότητα η ανεργία είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρότι προχθές δανειστήκαμε από αλλού και με αυτά τα δανεικά το ξοφλήσαμε, επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημόσια να ζητάει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πάγωμα μισθών και συντάξεων και μια γενναία νέα ανακεφαλαιοποίηση των κρατικοδίαιτων αμαρτωλών τραπεζών. Πάλι. Επειδή μας είπαν πως τον Μάρτιο ο πληθωρισμός έφτασε στο 8%, ενώ κατά τους διεθνείς παρατηρητές και οικονομικούς αναλυτές βρίσκεται στο 15%, αντιλαμβάνεστε ότι τον Απρίλιο αναμένεται να δείξει τα κοφτερά του δόντια. Προς το τέλος Απριλίου, οι Ρώσοι, στη λογική ρούβλια ή πάπαλα, πάπαλα αέριο, πάπαλα σιτάρι, λιπάσματα, θα κλείσουν τη Στρόφιγγα. Επίσης, πιθανότατα, αναμένεται να μας επιβάλλουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, δελτίο στα καύσιμα, περιορισμό μετακινήσεων και άλλα πολλά. Αναμένεται και η τιμή του ρεύματος να συνεχίσει να αυξάνεται τόσο που στο τέλος το φάκελο με το λογαριασμό η ΔΕΗ θα βάζει και υπογλώσσια. Η φθορά της κυβέρνησης των αχρήστων είναι ραγδαία και μη αναστρέψιμη. Πλέον το μαξί μου τρέμει τη λαϊκή κατακραυγή που έχουν προκαλέσει όλα όσα λίγο πριν ανέφερα. Το ράλι της αύξησης των τιμών, το πάρτι της ακρίβειας, το πάρτι της εσχροκέρδειας και όχι μόνο της κερδοσκοπίας στην ενέργεια, αλλά και με
όλο αυτό το φτιαχτό παιχνίδι της έλλειψης των αγαθών, όπως μας είπαν χτες. Και τώρα, ας πούμε δύο λόγια, γιατί το ρεύμα ακριβένει. Μια απλουστευμένη περιγραφή σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε γιατί ακριβένει το ρεύμα. Προσοχή. Το ρεύμα άρχισε να ακριβένει από τον περασμένο Αύγουστο, πολύ πριν τον πόλεμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το μοντέλο στόχου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά αυτή αποτελείται από τέσσερες επιμέρους αγορές. Την αγορά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, δεύτερον, την αγορά επόμενης ημέρας, τρίτον, την ενδοημερήσια αγορά και τέταρτον, την αγορά εξορρόπησης. Οι τρεις πρώτες αγορές ονομάζονται στην Ελλάδα Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η τέταρτη είναι αποκλειστική δουλειά του ΑΔΜΙΕ. Πώς λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας? Η τιμή εκαθάρισης γίνεται με βάση την υψηλότερη τιμή της κάθε ώρας, ανεξάρτητα από το μείγμα των πηγών παραγωγής ενέργειας. Παράδειγμα, έστω ότι μια μέρα το μείγμα παραγωγής ρεύματος ήταν φυσικό αέριο 50%, λιγνίτης 20%, ΑΠΕ 25% και εισαγόμενο 5%. Η μόνη τιμή που μεταβάλλεται είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Διότι οι τιμές των άλλων παραμένουν σταθερές. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια. Αν η τιμή του φυσικού αερίου ανέβει, παραδείγματος χάρη, 30%, τότε η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει και αυτή 30%, σαν να παράγεται ρεύμα μόνο από το αέριο. Δηλαδή, το ακριβότερο καύσιμο ορίζεται η τιμή του ρεύματος. Διότι το ρεύμα τιμολογείται με το ακριβότερο. Η τιμή του φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζεται στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Γίνεται κατανοητό ότι οι πολύ μεγάλοι παραγωγοί ρεύματος, οι χονδρέμποροι, πουλάνε ρεύμα που παράγουν από διάφορες πηγές στην υψηλότερη που είναι το φυσικό αέριο και θησαυρίζουν. Αγορά εξισορρόπησης ίσον κερδοσκοπικό όργιο. Είναι κατανοητό ότι η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και ανεμόμηλους δεν είναι σταθερή, αφού εξαρτάται από τον καιρό. Άρα δημιουργούνται κενά στην παραγωγή. Έτσι οι προμηθευτές καταθέτουν σε πραγματικό χρόνο, στην πλατφόρμα, προσφορές για την κάλυψη των κενών, δηλαδή εξισορρόπηση. Αυτή είναι η αγορά εξισορρόπησης που σας είπα πριν. Το σύστημα στην ουσία αγοράζει όσο. Αρκεί να μην έχουμε διακοπές από έλλειψη. Όσο αυξάνεται η χρήση των ΑΠΕ, τόσο η ανάγκη για εξισορρόπηση πολλαπλασιάζεται. Επομένως, μπορεί ένας ιδιώτης, μεγαλοπαραγωγός, να δώσει μια πολύ ακριβή τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας και να μην μπει στο σύστημα την επόμενη μέρα, σκεπτόμενος ότι αν δημιουργηθεί κενό θα πουλήσει το ρεύμα του στην αγορά εξισορρόπησης ακόμα και σε δεκαπλάσια τιμή από την τιμή της ημέρας. Δυστυχώς, είναι επιταγή της Ευρώπης γενικώς το ρεύμα να περνά μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά δεν είναι υποχρέωση να περνά όλο. Ας δούμε πόσα ρεύμα περνάνε από το χρηματιστήριο κάποιες χώρες κατά αύξουσα σειρά. Η Αγγλία 13%, η Γερμανία 25%, η Ελβετία 38% και η Ελλάδα 100%. Απέχει από την αμέσως προηγούμενη Ελβετία 62%. Η πλουσία Ελλάς του Κυριάκου Μητσοτάκη περνά όλο το ρεύμα μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έκανε χρήση των δωρεάν δικαιωμάτων ρήπων που έκαναν όλες οι χώρες που παράγουν ρεύμα από λιγνίτη και έτρεξε να κάνει την πλήρη απολιγνητοποίηση ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τα αντίστοιχα λιγνητικά εργοστάσια
που είχε φτιάξει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Για την ιστορία και για να το ξέρουμε, η Γερμανία θα κλείσει αυτά τα εργοστάσια σαν και αυτά που έχουμε εμείς στην Πτολεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη και αλλού το 2038 και η Πολωνία το 2048. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο καλός ο μαθητής και έτρεξε να τα κλείσει την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός. Για σκεφτείτε τον Καψερούλη, τι δεσμεύσεις θα είχε αναλάβει σε όλους αυτούς τους αεριούχους νταβατζίδες. Πάντως, οι πρόσφατες ανακοινώσεις μπορούν και να αλλάξουν τα δεδομένα σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Η σκέψη και μόνο ότι δεν θα αγοράζουμε με ρούβλια το φτηνό ρωσικό αέριο, αλλά θα αγοράζουμε το αμερικάνικο, είναι εφιάλτης. Γιατί? Είναι 6 φορές ακριβότερο. 6 φορές ακριβότερο. Τι λέτε, δεν θα είναι ένας εφιάλτης? Μπορεί λοιπόν να έρθει και ανατροπή στη Μεσόγειο λόγω της ουκρανικής κρίσης. Χρυσάφι στην Κύπρο και στην Κρήτη είναι τα τεράστια κοιτάσματα του φυσικού αερίου. Μπορεί να είναι αιτία πολέμου, μπορεί να είναι αιτία μιας νέας ειρηνευτικής αποστολής της Τουρκίας. Γράφει ο Αντωνάς, η Άγκυρα είναι προφανές ότι επέλεξε αυτή τη χρονική περίοδο για να κάνει ξανά την άσκηση γαλάζια πατρίδα με περισσότερα από 100 πλοία και με βολές στα κατεχόμενα, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα με την ανοχή των δόλιων συμμάχων μας, ότι διεκδικεί όχι μόνο την ΑΟΣ της Κύπρου αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού Αιγαίου, και ο προβληματισμός παραμένει έντονος. Μήπως για μια ακόμα φορά οι σύμμαχοί μας ντυμένοι με προβιά είναι οι λύκοι που έρχονται να μας κατασπαράξουν? Και ακόμα μόνο 2 ερωτήματα. Ο Αμερικάνος παίρνει το φυσικό αέριο, το συμπιέζει, το ψύχει για να το υγροποιήσει, το βάζει σε ειδικά, ελάχιστα πάντως πλοία μεταφοράς, διασχίζει τον Ατλαντικό, το παίρνει η Ευρώπη, το διανέμει κλπ. Κλπ. Ερώτημα πρώτον. Μήπως η όλη αυτή η διαδικασία είναι πιο ρηπογόνα από το πετρέλαιο? Μήπως. Μήπως η πολυδιαφημισμένη πράσινη ενέργεια καταλήξει σε πράσινα άλογα? Μήπως. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.